Το μνημείο των Ρώσων στρατιωτών στην Αλεξανδρούπολη, γιατί έγιναν από χθες έγιναν δύο ακόμη μικρές προσθήκες στο μνημείο αυτό, που βρίσκεται στον αύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη. Δύο χάρτινες εικόνες που βρίσκονται εκεί αντικαταστάθηκαν από ψηφιδωτές, οι οποίες ομόρφυναν το χώρο και θα αντέξουν στον χρόνο. Οι ελληνορωσικοί δεσμοί στην ευρύτερη περιοχή είναι ήδη ισχυροί, γεγονός που έχει πολλά ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Οι τελευταίες πινελιές μπήκαν και επίσημα στο μνημείο των Ρώσων στρατιωτών στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη. Δύο πρόχειρες εικόνες που βρίσκονταν εκεί αντικαταστάθηκαν από ψηφιδωτά που ομόρφυναν περισσότερο το χώρο και είναι πιο ανθεκτικά στο χρόνο. Είναι κάτι που ολοκληρώνει το μνημείο των Ρώσων στρατιωτών βάσει των όσων είχαν προγραμματιστεί από την αρχή ότι θα γίνει, αλλά απαιτεί το ένα χρονικό διάστημα. Δηλαδή εννοώ την τοποθέτηση δύο ψηφιδωτών εικόνων. Η μία είναι αντίγραφο της Παναγίας του Βλαντιμίρ και η άλλη είναι αντίγραφο μιας ρώσικης εικόνος του Αγίου Νικολάου, ο οποίος κρατάει σπαθί στο ένα χέρι και στο άλλο χέρι κρατάει τη μακέτα μιας εκκλησίας, την οποία στη συγκεκριμένη εικόνα την αντικαταστήσαμε με την μακέτα του Μητροπολιτικού μας Ναού του Αγίου Νικολάου. Έτσι πλέον αντικατέστησαν οι δύο ψηφιδωτές αυτές εικόνες τις χάρτινες που είχαν τοποθετηθεί όταν εγγενιάστηκε το μουσείο και τώρα πλέον δίνει μια καινούργια διαφορετική εικόνα, αλλά κυρίως εκείνο που ενδιαφέρει εμάς είναι ότι αυτές οι ψηφιδωτές εικόνες είναι αντοχής. Οι χάρτινες δεν μπορούσαν να διατηρηθούν ούτε στον ήλιο ούτε στη βροχή. Τα ψηφιδωτά κατέδειξαν για μία ακόμη φορά τους ισχυρούς δεσμούς της Αλεξανδρούπολης με τη ρωσική πόλη στο Σνόβιμπορ, δεσμοί που όπως επεσήμανε ο Σεβασμιότατος έχουν πολλαπλά ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Ξεκίνησε πολύ απλά σαν μια απόδειξη της ιστορίας της πόλεως. Το δεδομένο το ότι τα σχέδια της πόλεως έγιναν από τους Ρώσους μηχανικούς εκείνου του στρατεύματος τότε, με το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου, συμπτωματικά η Αλεξανδρούπολης αδελφοποιήθηκε με την πόλη εκείνη, με την εξέλιξή της, το σημερινό Σνόβιμπορ. Φιλοξενούμε η Μητρόπολης κάθε χρόνο γύρω στα 300 παιδιά από την πόλη εκείνη. Έρχεται ο δήμαρχος της πόλεως, έρχονται οι δάσκαλοι, έρχονται οι ιερείς από την ενορία της Σκιωμένης Βάτου, είναι και σπάνιο το όνομα της ενορίας τους εκεί. Όλο αυτό μαζί με το μνημείο δημιούργησαν αυτήν τη σχέση, η οποία ήταν από παλαιά μία ιστορική σχέση με την Αλεξανδρούπολη και σήμερα εξελίχθηκε σε αυτό το επίπεδο των σχέσεων των τουριστικών, των νέων παιδιών που έρχονται και γνωρίζουν τον τόπο μας.